Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, συνεχίζοντας τον χορό των προσφορών, κι άλλο καλάμι για βάρκα, έτσι, με μήκος δύσπαστο κι αυτό. ...2-10-20-30 της εταιρείας Ron Thompson και 20-30 λίμπρες το Action. Για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί πάλι θα βρεθούν να με ρωτήσουν, για κάθε λίμπρα που αναφέρει ο κατασκευαστής μπορείτε να πολλαπλασιάσετε με 28 γραμμάρια για να βρείτε το μέγιστο βάρος. Γιατί κάποιοι φίλοι ρωτάνε, όταν δεν λέει το casting weight και λέει μόνο Action 20-30 λίμπρες, πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει αυτό το καλάμι, τι μολύβι μπορεί να σηκώσει, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, το 20-30 λίμπρες αναφέρεται και στην πετονιά ή στο νήμα το ΠΕ που μπορεί να λειτουργήσει, από το μικρότερο έως το μέγιστο που θα το φέρει πλέον εκτός ορίου θράψης. Εκεί που θα κινδυνεύει το καλάμι θα αντέξει το νήμα, αλλά το καλάμι μπαίνει στα κόκκινα όπως λέγω και μπορεί να σπάσει. Λοιπόν, το όνομά του Hardcore 2, 2-10 σε μήκος, όπως σας είπα, της εταιρείας Ron Thompson. Ένα καλάμι που είναι για βάρκα και αυτό, έτσι. Στην κάτω μεριά έχει και αυτό θέση για ζώνη μάχης, έτσι έχουμε και περιορισμένο χώρο. Οδηγοί ΣΥΚ για να διαχειριστούν νήμα, τρίπλο στηριγμένοι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, μασίφ μύτη από εδώ και πέρα με ιαλόνημα και ένας οδηγός εδώ μπροστά. Όπως αναφέρει ο κατασκευαστής, World's Strongest Rods, έτσι, είναι πιο μανιτζέβελο, πιο κομψό από το προηγούμενο που έδειξα και η δουλειά του είναι για κοντοφύλακα, ελαφρύ φύλακα, σιλικόνες, καμπούρα ή τσίγκου, να παίξει ό,τι μας αρέσει, έτσι. Και η τιμή προσφοράς στα 38 ευρώ. Εταιρεία Ron Thompson, έτσι, καλάμι 210 Hardcore 2, που θα το βρείτε στο κατάστημά μας Ιδιαλίας Ιούλιος Παπαϊωάννου. Εδώ είναι ο κύριος Ιούλιος, θέλετε να πείτε εσείς? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, Αθηνάς 48, στο κέντρο της Αθήνας, και το τηλέφωνο για τις παραγγελίες πανελλαδικά, πρόσεξε γιατί το δικό μου είναι πιο μακριά από το δικό σου, είναι το 210 33 128 47. Ευχαριστώ, με βλέπετε, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας φίλοι μου. Ήρθαμε για πρώτη φορά φέτος να ψαρέψουμε καλαμάρια. Βέβαια ο καιρός δεν μας βοηθάει. Έχει ένα νότιο-ανατολικό. Τον έχουμε ελαφρώς κόντρα το καιρό. Έχουμε έρθει εγώ, το Ρινοδέλφινο, ο πρώτος μαθητής και ο Γιωργάκης. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε ρίξει. Εδώ είναι ο πρώτος μαθητής. Το Ρινοδέλφινο παραπέρα, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, και εκεί είναι ο Γιωργάκης. Φέγγει τώρα την καλαμαριέρα, την γιαμασίτα. Την έχει κάνει Τούρκο. Εγώ κλασικά έπαιξα με... Κάτσε γιατί, να μην σας τυφλώνω κιόλας. Έπαιξα με σαρδελίτσα και το αυτοσχέδιο καυτερό. Παραδοσιακά, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε. Το παραδοσιακό καυτερό, όπως είπα, ένα δεκαράκι βαριδάκι κάτω για να του δώσει λίγο βάρος. Έχουμε έρθει, μπόλικα πράγματα,
Για να δούμε τι θα δούμε. Γεια σας για τώρα. Εγώ πάντως κάτι έπιασα με το πρώτο ρίξιμο. Μια καλαμέρα, μια καλαμέρα λέω, ναι, καλά. Καλά, καλημέρα. Μια καλαμαριέρα, μια καλαμαριέρα με το νήμα μπλεγμένο πίσω. Μια βέγγα κόκκινη είναι και μάλλον μπορεί να είναι του φίλου Παναγιώτη που την είχε χάσει εδώ στο ίδιο μέρος. Αυτό που δεν καταλαβαίνω το βαρύδι αυτό το πεντάρι απάνω, τι ρόλο βαράει. Βέβαια έχει φάει πολλά χτύπημα, τράει από καλαμάρια είναι ή από τα βράχια. Μωρέ, ποια χτυπήματα το καλαμάρι αφού τους σφινωμένο στο βράχο. Εντάξει. Και έχει εδώ ακόμη μισό χιλιόμετρο νήμα. Κάτι, κάτι έπιασα πάντως, κάτι έπιασα. Τέλος πάντων. Αυτά για τώρα. Την ψαριά την έβγαλα με την άπο. Έχει τρεις αλπούλες, θα τις ξαναμολύσω βέβαια. Είναι μικρούλες, πάντως το χαβαλέ τον κάνουμε. Εδώ που έχει και νεράκι. Πάμε. Πλούτς. Εδώ. Μια χαρά είναι. Α, πιάσουμε κι άλλες. Τι. Γιατί κάνετε τις ψόφιες. Ζωντανές είστε. Έλα. Έλα. Να κοιμάστε. Ναι. Πήραν μπροστά. Έλα κι εσύ. Έλα μην το σκέφτεσαι. Ένα καβουράκι εκεί στη γωνία. Ας τον έμω ήσυχο ρε. Θεοζώντανες είναι, νάτες. Τσουκ τσουκ. Πάμε να πιάσουμε κι άλλες. Πριν από λίγο ένα μεγάλο καλαμάρι έπεσε πάνω στη σαρδέλα, τη ακάτεψε. Τη ακάτεψε κυριολεκτικά, την έκοψε μιλάμε. Απίστευτο. Λύγησε το σειρματάκι. Δηλαδή εντάξει. Και μου φύγε εδώ μπροστά ρε γάμο του. Θα βάλω καινούρια σαρδέλα και θα βάλω και τη σαλαγκιά απάνω. Μόλις σε μάζεψα έτσι, ετοιμάζω την έφερνε λίγο, μπλου, κάτω. Ρε φίλε, εντάξει, δεν ήθελα να μας το δώσει, δεν πειράζει. Πάντως αυτό δείχνει ότι έχει καλαμάρια. Κοίτα, μεγάλο ρε παιδιά, πολύ μεγάλο πράγμα. Πω πω το στράβωσε, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ πως το έκανε. Άντε, άντε, τώρα πάω να το πιάσω πάλι. Γεια σας. Ενίσχυσα το σύστημα με μια σαλαγκιά εδώ στην πλάτη. Και άμα κάνει το λάθος να πέσει απάνω, έχει πεθάνει. Το βάθος που το ψαρεύω είναι στα 2,5 μέτρα. Σταματάει το μπαλάκι με το σιαλού. Μόλις δούμε το μπαλάκι να βυθίζεται, τελειώνει η υπόθεση. Άντε να ρίξω τώρα. Να δούμε τι θα γίνει. Γεια σας. Θέλετε τόσο. Κάβουρας εδώ από κάτω. Γαριδούλες. Θαράκια. Κι άλλος κάβουρας εδώ και άλλες γαριδούλες εδώ. Βλέπετε πως γυαλίζουν τα ματάκια τους. Θαράκια. Κάποιον χτυπάει τηλέφωνο ρε. Δεν δικό μας. Κι άλλο καβουράκι εκεί. Να, να βγει από κάτω. Κι άλλες γαριδούλες εκεί. Έχει καμιά κοσαριά γαριδούλες εδώ. 5-6 από αυτές σίγουρα είναι ότι πρέπει για μια καλή δολοσιά. Στο γυαλού τα ποτσαλάκια. Όπα, φεύγει το ψάρι. Σαλάκισε τον άρθει πίσω. Έλα. Αλέκατε. Πώς. Αλέκατε. Έλα. Να γίνει ίδια. Είδες. Η κυρία Γαρίδα ήρθε εδώ ψηλά. Θέλει να γίνει μάγκας. Έρχεται. Θα ξεντερήσει λίγο. Θα της βάλω στον δάχτυλο να δούμε θα έρθει να φάει. Α, μάνα κατευθείαν ήρθε. Τρώει νεκρά κύτταρα τώρα. Φάει μπορεί. Α, τσιμπάει. Και λόγω της ηλικίας σου έχεις πολλά, δάσκαλε. Κάτσε τώρα, σε φτιάξω εγώ. Να σου δώσω εγώ πολύ φαΐλα. Έχω πολλά νεκρά κύτταρα. Δεν θέλεις, ε. Φοβήθηκες τώρα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, εντάξει, μετά το ένα καλαμάρι. Ψαράκια. Μπου. Να τα ψαράκια μπου. Θέλετε το. Δεν είχε τίποτα άλλο.
δεν μας έκανε τη χάρη ούτε σε καυτερό. Ούτε τα τόσο δεν θέλανε. Ούτε. Θέλετε ένα σάντουιτς? Εδώ με τον μαθητή. Μια τσιμπίρα. Σιγά θα πέσεις. Λοιπόν, τι να κάνουμε, εντάξει. Εμείς την πλάκα μας την κάναμε. Σταμάσκαλε. Σταμάτα ρε. Την πλακίτσα μας την κάναμε. Η ώρα έχει πάει περίπου μία παρακάτι. Με την παλιά με την καινούρια. Με την καινούρια ρε. Λοιπόν, όπου να είναι θα και φύγουμε πέρα. Γιατί αύριο το πρωί έχουμε και δουλειά, 8 η ώρα. Να και τουλάχιστον ένα καλαμάρι ακόμα να πεις ότι άντε να κάτσεις κανένα μισάρο. Τι να κάνουμε. Είδομεν. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Καλές θάλασσες σε όλους. Έτσι, έτσι. Πού το κάτσε. Εδώ. Να, να. Εκεί. Στην πίτα εθνική, εδώ. Εκεί τα παλικάρια. Κάτσε, θα έρθει κοντά να πας κάρια σου. Ναι, ναι. Δεν παχαίνει η κάμερα. Και πίσω. Κατευθείαν ο άλλος. Αυτή είναι η καλαμαριέρα η... τεχνοφύς, έτσι. Που αλλάζει χρώματα. Νάτι. Κάτσε ντε, λίγο πιο κοντά. Κάτσε είναι λίγο ρε. Κάτσε να μην έχω εγώ το φως απάνω. Σο, το κατάλαβες. Λίστα ρε. Εντάξει ρε. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μια χαρά. Πάει, το τύφλωσα. Άντε καλό μας βράδυ. Κάνε λίγο διαφήμιση και στο μαγαζί τώρα που είναι χριστουγεννιάτικα δέντρα. Άσε ρε και εσύ και τα χριστουγεννιάτικά σου. Άντε καλό μας βράδυ, γεια σας.